Κυρίε και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε και τα δυτικά. Καλά τα είδαμε τι γίνεται στο κέντρο. Α δούμε τι γίνεται και δυτικά. Συγκεκριμένα θα πάμε στο Δήμο Παύλου Μελά, στην συζήτηση που θα κάνουμε με τον Γιώργο Λίλτσι, επικεφαλή παράταξη ανατροπή του Δήμου Παύλου Μελά, ορθοπαιδικό χειρουργό, υποψήφιο δήμαρχο Παύλου Μελά. Σωστά, κύριε Λίλτσι. Πολύ σωστά. Λοιπόν, πώ καταφέρνετε και βλέπω, ήσασταν ε, στην έξοδο στην αγορά. Μαθαίνω, σα είπανε και κάλαντα σήμερα έγινε αυτό. Έτσι. Καλά σήμερα, με ενημερώνουν. Ναι. ναι. Λοιπόν, ε, πώ καταφέρνετε να είστε ενεργό ε, ορθοπαιδικό ε, χειρουργός, γιατρός γιατρό κλπ. Και την ίδια ώρα ε, να είστε κοντά στου εργαζόμενου, κοντά στις, ε, σε, σε εκείνου που έχουν μαγαζιά, στου επαγγελματίε. Σα βλέπω δηλαδή σε διάφορα σημεία. Τι γίνεται. Πρώτα απ' όλα, χρόνια πολλά στον κόσμο μα ακούει. Χρόνια πολλά. Να έχουμε μια καλή χρονιά, τουλάχιστον καλύτερη από την προηγούμενη, και α κουνήσουμε λίγο τα χέρια μα να την κάνουμε πραγματικά καλύτερη. Τώρα, σαν αφορά αυτό που είπατε, κυρία Ζορμπά, νομίζω ότι είναι εύκολη η απάντηση. Όταν κοιμάσαι λίγο, σου περισσεύει χρόνο να κάνει τα πάντα. Ναι, άρα η λύση για όλου εμά του σκληρά εργαζόμενου είναι ο λίγο ύπνο. Ακριβώ έτσι. έτσι. Ο, ο πολύ ο, ο ύπνο νομίζω ότι σε κάνει και ζήσει λιγότερο τη ζωή. Ναι. Όταν κοιμάσαι, δεν Παρ' όλα από... αυτά, μιλάτε για υπερδραστηριότητα με όλα αυτά τα οποία γίνεται. Κάτι το οποίο νομίζω κάθε δήμαρχο και κάθε δημοτική αρχή που έχει όραμα για την πόλη ε, οφείλει πραγματικά να κάνει τη νύχτα μέρα με όλη τη σημασία τη λέξη. Αυτό, αυτό ισχύει. Γιατί πραγματικά, κοιτάξτε, δεν είναι μόνο τα προβλήματα τη δουλειά που έχει να λύσει. Εγώ που έχω να λύσω, έχω και την οικογένειά μου φυσικά. Και φυσικά, όταν νοιάζει για τον κόσμο, τα προβλήματα τότε περισσεύουν. Και για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτά, θέλει δύο πράγματα πολλή δουλειά και πολύ καλή οργάνωση. Αν έχεις αυτά τα δύο, ο στόχο είναι εύκολο να επιτευχθεί. Από την άλλη, θέλει κύριε κυρία Λίλση και ενίσχυση τη ψυχολογία. Και θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό, με τα Χριστούγεννα στον Δήμο Παύλου Μελά. Ε, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, ο στολισμό, ε, οι εκδηλώσει, το πώ θα υποδεχθείτε τη νέα χρονιά. Ε, Εσεί ω αντιπολίτευση του Δήμου, βρίσκετε ότι είναι στο πλαίσιο που θα πρέπει, κινείται όπω πρέπει η διοίκηση, ή θα έπρεπε να συμβούν διαφορετικά πράγματα. Κοιτάξτε. Υπάρχουν πολλά υγιεινή προβλήματα στο Δήμο και ένα από αυτά τα προβλήματα είναι και η ίδια η διοίκηση. Ε, τα Χριστούγεννα στο Δήμο Παύλου Μελά δεν μπορεί να τα ευχαριστηθεί, δεν μπορεί να πει ότι πήγα στην αγορά τη Σταυρούπολη, τη Πολύχνη, τη Ευκαρπία ή τη Νικόπολη και έκανα τα ψώνια μου. Ε, πρώτον, γιατί χωροταξικά δεν βολεύει, δεν υπάρχει μια ενιαία περιοχή όπω είναι ο Εύωσμο για, ο για παράδειγμα, αλλά ταυτόχρονα και η ίδια η διοίκηση τα τελευταία 9 χρόνια σχεδόν που είναι στα, στα πράγματα δεν έχει δώσει την αξία που θα έπρεπε στο Δήμο και στην αγορά. Στους, τουλάχιστον στους δρόμους που έχουν μια εμπορική κίνηση. Ιστερούμε σε φωτισμό, ιστερούμε ε, σε λαμπρότητα και ακόμη αν θέλετε ιστερούμε και στην περιφορά κάποιας μπάντα να παίξει λίγο χαρούμενα μουσική για να τονωθεί λίγο το ηθικό. Ε, νομίζω ότι θέλει προς αυτήν την κατεύθυνση τουλάχιστον τις μέρες των γιορτών να επενδύσει πολλά ο Δήμος. Ε, μάθαμε τουλάχιστον στην περιοχή της Άνου Ηλίουπολης ότι οι εκεί επαγγελματίες πλήρωσαν ένα τρενάκι για να κάνει τις βόλτες στην περιοχή, δεν το πλήρωσε ο Δήμος. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι εδώ έπρεπε ο Δήμος να πρωτοστατήσει Άρα και όχι οι επαγγελματίε. επαγγελματίες να θέλετε τον Δήμο ε, με το να διαμορφώνει και να δημιουργεί happening σε κάθε γειτονιά, φυσικά, σε κάθε πλατεία. Φυσικά. Αυτό είναι ο Δήμος Αυτό πρέπει να κάνει. Πρέπει ε, σε κάθε σημείο που αναπτύσσεται αγορά να δημιουργεί κάποια happening, να δημιουργεί το περιβάλλον εκείνο που θα κάνει τον κόσμο να πάει στην αγορά, να πάει κοντά στη βιτρίνα για να Λέ, μπορέσει. γιατί το λέτε αυτό. Λέτε δεν πηγαίνει ο κόσμο στην αγορά την τοπική. Ε, ε, χρειάζεται κάποια ενίσχυση, δεν είναι καλά τα προϊόντα. Δεν όχι, είναι όχι, δεν είναι, δεν είναι αυτό, δεν είναι αυτό. Η, ο δήμος μας είναι ο πιο κατακερματισμένος δήμος, είναι κομμάτια. Είναι άλλο η Πολύχνη, άλλο τα Μετεώρα, άλλο η Σταυρούπολη, άλλο η Ιλίουπολη, άλλο η Τερψιθέα, άλλο η Νικόπολη και αν θέλετε άλλο η Ευκαρπία. Κάθε περιοχή από αυτές είναι περιορισμένη, δεν έχει επικοινωνία όπως πούμε ο Εύωσμος έχει μια τεράστια αγορά εμείς σας είπα 5-6 κομμάτια αυτά τα κομμάτια δεν μπορούν να πήξουν αγορά από μόνο τους και να σταθεί ένα κατάστημα πλέον με τις τη σύγχρονη, εποχή διότι τα μεγάλα καταστήματα τρώνε τα μικρά για να κρατήσει τα καταστήματα αυτά, πρέπει εσύ να δημιουργήσει υπόδομη. Με πεζοδρόμου, αν θέλετε, με καλύτερο φωτισμό, με happening στου δρόμου. Και, ίσως με αυτά. ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο και τη συνένωση μικρών μαγαζιών. Ναι, δεν είναι κάτι. Δεν ξέρω, που... Ρωτάω. Ναι, όχι, όχι. Είναι και αυτό κάτι το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει υπέρ του Δήμου. είναι μέσα στα σχέδιά μα να συζητήσουμε κάτι τέτοιο, να δούμε πώ μπορεί να επιτευχθεί. Βέβαια, εκεί πλέον πάμε σε ιδιωτικοποίηση ενό τμήματο του εμπορίου. Θα πρέπει να το δούμε πολύ προσεκτικά, γιατί ίσω και αυτό να λειτουργήσει πλέον υπέρ των μεγάλων καταστημάτων και να κλείσουν επίση πολλά μικρά. Δεν σα κρύβω ότι η περιοχή μα έχει πολύ σοβαρά προβλήματα με το κλείσιμο των μαγαζιών. Εκεί που κάποτε άλλοτε στην Πολυτεχνείο, που είναι η καρδιά τη κάτω ηλίουπολη, άνθιζα καταστήματα, τώρα τα μισά είναι κλειστά. Ε, αυτό πρέπει να το δούμε. Δηλαδή, πήγαμε, κάναμε μια βόλτα στα καταστήματα και παραπονέθηκε ο κόσμο ότι δεν είχαν φωτισμό. Όντω δεν είχαν φωτισμό, δεν είχαν στολισμό, δεν είχαν πεζοδρόμια. Αυτό ήθελα να πω. Όταν βρεθήκατε στην αγορά, τα μεγάλα προβλήματα σήμερα των ε, επαγγελματιών του χώρου, ποια είναι. Τα μεγάλα προβλήματα είναι ότι τουλάχιστον για τι μέρε που πήγαμε εμεί, για θέλω να είμαι δίκαιο, πήγα, δεν πήγαμε αυτή την εβδομάδα, πήγαμε την προηγούμενη. Ήταν ότι ο κόσμο περνούσε από τι βιτρίνε και δεν έμπαινε μέσα. σω περίμενε κάτι. Δεν είχε την τόλμη να μπει μέσα καταστήματα. Ενδεχομένω να είναι και η έλλειψη χρημάτων. Ναι, δεν είχαν μπει και τα επιδόματα ακόμα. Δεν είχαν δηλαδή, μπει και τα επιδόματα, και ναι. ναι, αυτό είναι μία από τι αιτίε. Από την άλλη, πάλι οι τοπικέ αγορέ στενάζουν και σιγά σιγά τα καταστήματα κλείνουν. Και από την άλλη, βλέπουμε, θε να κλείσει ένα τρίμερο κάπου να πα και είναι 100% κλειστά. Είναι μια κατάσταση την οποία πραγματικά δεν μπορώ να την εξηγήσω. Ναι. Όσον αφορά το τεχνικό πρόγραμμα, τα έργα υποδομή, ε, αναφέρατε προηγουμένω ε, πρέπει να έχει ε, ε, ασφαλτοστρωμένου δρόμου, πρέπει να είναι τα πλακάκια, το ένα το τα άλλο. Τα πεζοδρόμια, Α ανοιχτά πεζοδρόμια. τα πεζοδρόμια, να μην mm -hmm. παρκάρουν πάνω. Όταν θα βγει ο άλλο στην αγορά, θέλει ελεύθερο πεδίο να περπατήσει. Δεν μπορεί να έχει το μυαλό του στο παιδί του που του ξεφύγει και πάει και το πατήσει και ένα αυτοκίνητο. Θέλει... Όλα ερθμίσεις. αυτά όμω θέλουν και ανθρώπου στη δημοτική αστυνομία που δεν ξέρω τι γίνεται με Και εκεί η δημοτική αστυνομία προσπαθεί να κάνει κάτι. Τώρα η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει. σω δεν έχει και τι εντολέ τι απαραίτητε. Χθε, για παράδειγμα, δημοσιεύτηκε μια, φωτογραφία όπου μέσα στην πλατεία τη Άνω Ηλιούπολη είχε παρκαρισμένα δύο αυτοκίνητα. Ε, δεν είναι δυνατόν τώρα μέσα στην πλατεία να πα να παρκάρει το αυτοκίνητό σου και αφού είναι αυτό ο πολίτη. Τέλο πάντων, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη, η αστυνομία πρέπει να πάει να οξυλώσει τη και να πάρει το αυτοκίνητο από εκεί. Ναι. Δεν γίνεται να χαριζόμαστε συνεχώ στους παραβάτες. Η επικοινωνία με το Δήμο... Είναι απλή, δηλαδή μπορεί ένας πολίτης να κάνει μια καταγγελία και γρήγορα να βρει άκρη, αν έχει δίκιο βεβαίως, την καταγγελία που κάνει. Συνήθως όχι. Και αυτά, το λέω όχι, δεν έχω προσωπική εμπειρία. Ε, αυτό που ακούω από τους πολίτες. Υπάρχουν πολλοί πολίτες οι οποίοι αναφέρουν ότι έχουν κάνει καταγγελίες για διάφορα ζητήματα και πολλοί από αυτούς δημοσιεύουν στα social media ε, τις παρατηρήσεις τους και τα, τα παράπονα τους. Και πολλοί διαμαρτύρονται ότι δεν λύνονται τα προβλήματα. Αυτοί είναι οι περισσότεροι. Λιγότεροι μεν υπάρχουν οι οποίοι λένε ότι έκανα, έκανα το αίτημα και λύθηκε. Θεωρώ όμω είναι αρνητικό, στο αρνητικό ισοζύγιο τη διοίκηση αυτό το πράγμα, διότι όταν ο, ο πολίτη φτάνει να πάρει τηλέφωνο, θα πρέπει να επιβραβεύεται, διότι σου δίνει μια πληροφορία για να πα να διορθώσει ένα κακό σκήμενο. Όταν δεν το κάνει αυτό, υπάρχουν δύο πράγματα. Πρώτον, ο πολίτη είναι θυμωμένο και δεύτερον, σημαίνει ότι διαφορεί. Δεν ναι. μπορώ να το εξηγήσω κάπω αλλιώ. Την ίδια ώρα ε, έχετε απασχολήσει γενικότερα ο Δήμος σας με το στρατόπεδο. Ποιε είναι οι εξελίξει από εκεί, και αν θεωρείτε ότι κάτι δεν γίνεται σωστά, ε, Υπάρχουν καθυστερήσει αυτό, αυτό που βλέπουμε. Υπάρχει η περίφραξη που έχει φτάσει σε ένα ορισμένο σημείο. Τα κτίρια δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη να γίνονται. Ε, ακούμε ότι στο τέλο του καλοκαιριού θα είναι τελειωμένο. Εγώ ψεύτη να βγω, δεν θα είναι τελειωμένο τίποτα. Ενδεχομένω να φυτευτούν και κάποια δέντρα την άνοιξη όπω φαίνεται στο πρόγραμμα, αλλά το σύνολο του το στρατόπεδο δεν θα έχει προχωρήσει σε τέτοιο ικανοποιητικό επίπεδο, ούτως ώστε να μπορεί να γίνεται η χρήση του εύκολα από του πολίτε. Ναι, κύριε Λίλτσι λένε ότι όχι λένε, ισχύει ότι τα περισσότερα πράγματα για να τα κάνουμε χρέονται χρήματα. Δηλαδή η εξέβρεση πόρων είναι ένα πολύ βασικό κεφαλαιόδου σημασία κομμάτι σε μια διοίκηση. Ε, Εσεί, εάν αύριο ε, είστε δήμαρχο, πώ θα εξασφαλίσετε αυτά τα χρήματα. Κοιτάξτε, υπάρχουν πράγματι πράγματα, ε, ναι, πράγματα και δράσει που γίνονται με πολλά χρήματα. Υπάρχουν δράσει που γίνονται με λίγα χρήματα και δράσει που δεν χρειάζονται χρήματα. Απλά χρειάζονται σκέψει. Να πω κάτι πολύ απλό. Η Λαγκαδά, η Κωνσταντινούπολη, όπω την ξέρει η πιο πολλοί κόσμο, είναι ένα δρόμο που έχει 11 ή 12 φανάρια. Γιατί χρειάζονται χρήματα για να, να συντονιστούν τα φανάρια και να περνάς ελεύθερα να περ, και να μην σταματάς σε κάθε φανάρι. Εννοείται ότι να έχουμε έξυπνα φανάρια, αυτό καταλαβαίνω. Έξυπνα φανάρια, ναι. Με σε συνεργασία ίσω με το ΕΚΕΤΑ, με το ΙΜΕΤ του ΕΚΕΤΑ, ε, με, με, με κάποιο. Υπέθυνος. Ναι. Ε, ένα άτομο, ένα πολίτη, ο οποίο θέλει να μπει από τη μία άκρη τη πόλη να διασχίσει και να πάει προ το κέντρο, έχει 11 φανάρια τα οποία θα. Αν είναι δυνατόν. Αυτό είναι κάτι απλώ σαν πρόταση. Ακριβώς. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να υλοποιηθεί. Ε, δεν, δεν προτείνει στη διοίκηση. Το έχουμε πει 100.000 φορέ. Δεν βλέπουμε να γίνεται κάτι και να πω γιατί δηλαδή είναι δύσκολο. Δεν καταλαβαίνω σε όλο τον κόσμο ρυθμίζουν τα φανάρια τα δικά μα τι έχουν λιγότερο και δεν ρυθμίζουν και έφερα ένα παράδειγμα έτσι Τώρα, και εγώ επειδή αναφέρω... κατεβαίνω πολλές φορές στη Λαγκάδα θέλω να σας πω ότι πολλές φορές βλέπω πολύ μεγάλη κίνηση Ακριβώς. και μεγάλες καθυστερήσει. είναι διότι αν σταματήσουν 20 αυτοκίνητα το ένα πίσω από το άλλο μέχρι να ξεκινήσει το τελευταίο ξανά έχει πιάσει κόκκινο mm. και ξανά αυτή η δουλειά γίνεται ε, αυτό ήταν ένα παράδειγμα που έφερα. Υπάρχουν πράγματι πολλέ δράσει, όπω το κομμάτι τη ανακύκλωση, το οποίο δεν θέλει χρήματα. Θέλει τρόπο να πλησιάσει του πολίτε και να του υποδείξει ότι αυτό το πράγμα θα είναι προ όφελό του. Δηλαδή, η ανακύκλωση θα αφαιρέσει πολύτιμα στοιχεία μέσα από τα πεταμένα υλικά, τα οποία είναι χρήματα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν οι ίδιοι οι μαθητέ απευθεία και όχι να μεσολαβεί ο Δήμο και να γίνεται αυτό που γίνεται το χάλι. Και ταυτόχρονα, ελαττώντα τον όγκο των σκουπιδιών, κερδίζει χρήματα ο Δήμο. Από τον αριθμό των αυτοκινήτων που θα βγουν, από τον αριθμό των εργαζομένων από Άρα, είναι θέμα επικοινωνία που... και πώ. Πο... Αυτό θέμε... όμω θέλω να σα πω δεν αφορά μόνο το Δήμο. Όχι, τον... όχι, όχι, το λέω γενικά. Δεν μιλά. το λέω μόνο για το δικό μα το Δήμο. Έχουμε μεγάλο. Δηλαδή, δεν έχει πετύχει όλη η καμπάνια τόσα χρόνια από τόσα υπουργεία, τόσε διαφορετικέ κυβερνήσει, τόσα, τόσα, τόσα. Δεν ανακυκλώνουμε. Δεν είναι ανταποδοτικό. Ο πολίτη καταλαβαίνει ό,τι μπαίνει στην τσέπη του. Αν κάποια στιγμή, νομίζω, ένα σούπερ μάρκετ, δεν θα πω το όνομα, είχε ξεκινήσει μια καμπάνια και είναι πάει καλά. Γιατί εκεί πάει καλά, Γιατί όταν βάζει το μπουκαλάκι ή βάζει το, το γυαλί ή το οτιδήποτε άλλο, έχει ένα κουπόνι και πάει και παίρνει έκπτωση. Θα μου πει, το κάνουμε για τα χρήματα. Ναι, αφού δεν έχουμε ακόμη τη συνείδηση, δύο πράγματα πρέπει να συμβούν. Ή θα πρέπει να δώσουμε ένα κίνητρο ή θα πρέπει να είμαστε αυστηροί. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο ναι. τρόπο. Επειδή αναφέρεται νωρίτερα και το κυκλοφοριακό και θεωρώ ότι είναι κομβική σημασία για όλου του Δήμου, πόσο μάλλον για Δήμου δυτικά που είναι πάρα πολύ δύσκολη συγκοινωνία με τον ΟΑΣΤ. Φοβερό πρόβλημα. Υπάρχει ε, βελτίωση, πίεση, οτιδήποτε. Ακούω πάρα πολλού να λένε καλά. Εντάξει, καλά, μαριά θα γίνει το μετρό. Δυτικά δεν βλέπουμε να γίνεται ποτέ. Θα γίνει όπω το ανέκδοτο που ήταν το προηγούμενο μετρό τη Τσεχία. Δεν, δεν έχουν και άδικο γιατί μέχρι στιγμή τουλάχιστον δεν έχουμε μάθει ακόμη αυτό το περιβόητο μετρό ποια θα είναι η πορεία του που σημαίνει αφού δεν έχει ανακοινωθεί η πορεία του, η γραμμή του δηλαδή, δεν υπάρχει τίποτα στα σκαριά. Όταν θα μα ανακοινωθεί πού είναι η πορεία του, θα ξέρουμε κι εμεί ότι κάτι ξεκίνησε. Μέχρι στιγμή δεν έχουμε τίποτα στα χέρια μα. Και εξάλλου να συμπληρώσω και το εξή: Ότι η Δυτική Θεσσαλονίκη, μην ξεχνάμε ότι έχει πάνω από 350.000 κόσμου. με με τρει-τέσσερι κεντρικού οδικού άξονε. Δεν έχει μεγάλου δρόμου για να πει ότι θα διοχετεύσει από εκεί την κυκλοφορία. Ένα περιφερειακό, ο οποίο τα τελευταία χρόνια τελείωσε με τι ανισόπεδε γέφυρε. Σκεφτείτε όμω ανατολικά, υπήρχαν από το 2004 οι ανισόπεδε γέφυρε και σε εμά έγιναν μόλι το 2020. Ναι. ε, ε θέλετε, είναι η δεύτερη φορά που θα κατέβετε, νομίζω, πριν. Όχι, ψήφιες. είναι η τρίτη. Την πρώτη η φορά τρίτη. το 2014 που κατεβήκαμε ήταν το βάπτισμα του πυρό. σα ε, ισα ίσα δυόμισι-τρει -ίσα μήνες είχαμε ανακοινώσει την παράταξη. Mm. Ίσως γιατί και εγώ δεν ήμουν έτοιμο να αναλάβω τέτοιο βάρο. Εγώ καθυστερούσα πιο πολύ. Πάντω είχαν... τη δεύτερη φορά θυμάμαι ότι είχατε πάρει πολύ μεγάλο ποσοστό. Ναι, είχαμε πάρει ένα πάρα πολύ καλό ποσοστό. Χάσαμε το Δήμο για μερικέ δεκάδε ψήφου. Ε, εντάξει, αυτή τη φορά θα το προσπαθήσουμε και θα είμαστε πιο οργανωμένοι και πιο προσεκτικοί. Τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι έχετε εσεί που θα κάνετε καλύτερα τα πράγματα, ε, Ποια είναι τα δυνατά σα σημεία και τα δικά σα και του συνδυασμού που δημιουργείτε Φαντάζομαι είστε σε μια ε, δημιουργία του συνδυασμού τώρα. Ο συνδυασμό κατά βάση υπάρχει. Υπάρχει, υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Το λέω αυτό γιατί εμεί από τι δυνάμει που είχαμε και από του εκλεγμένου μα δεν έχουμε απόλυε από το ψηφοδέλτιό μα υπάρχει. Ο συνδυασμό αυτό δημιουργήθηκε κυρίω από μια ομάδα Φίλο αν θέλετε, χωρί να έχουμε κομματικέ δεσμεύσει, χωρί να έχουμε κομματικέ εξαρτήσει. Και το λέω αυτό για να καταλάβουν οι πολίτε ότι δεν χρωστάμε σε κανέναν για εδώ που είμαστε. Είμαστε μια αυτοδιοικητική παράταξη, η οποία έχει βάλει σαν στόχο να δημιουργήσει τι κατάλληλε συνθήκε για τον Δήμο, ώστε ο Δήμο να φύγει από το τέλμα. Να δεν θέλετε πλέον. δηλαδή τη στήριξη κάποιου κόμματο. Μα όποιο θέλει να βοηθήσει, καλώ να ορίσει. Απλά τα, τι ταμπέλε δεν θέλουμε πάνω, γιατί δεν, ούτε εμεί φοράμε σε κάποιον ταμπέλα. Εμεί θέλουμε όποιο έχει όρεξη να δουλέψει, η πόρτα μα είναι ανοιχτή, μπορεί να καθίσει δίπλα μα. Όποιο δεν θέλει να δουλέψει και θέλει να κάνει το πολιτικό αντικό να πάει απέναντί μα. Ούτω ή άλλω, εμεί δεν είμαστε για πολιτικό παιχνίδι, εμεί είμαστε για δουλειά. Και το λέω αυτό γιατί η πορεία όλων των στελεχών που έχουμε στην παράταξη, όποιο πάρει έναν ένα προσωπικά, θα δει ότι όλοι του είναι άτομα τα οποία έχουν από πίσω του μια ιστορία και αποδεικνύουν ότι έρχονται στο Δήμο μόνο για δουλειά. Άρα λέτε το ένα είναι ότι είστε πολύ ανεξάρτητοι για να μην βάζουμε στο νου μας τόσες εξαρτήσεις που βλέπουμε παντού που οδηγούν. <laughs> ναι. Το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι ότι είναι όλοι στο σχεδιασμό σας ο καθένας βιοπορίζεται και δεν έχει ανάγκη να μπει στο Δήμο για να, κάνει, για να βγάλει λεφτά, να τα πούμε Ακριβώς. έτσι να πούμε τα ζηλαϊκά, πράγματα λαϊκά, ρεαλιστικά ναι. όπως ισχύουν. Να προσθέσω και κάτι άλλο. Ε, η παράταξη αυτή κυριολεκτικά έχει όλο το πολιτικό φάσμα εκτός των άκρων που υπάρχει στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι αντιπροσωπεύουμε τον πολίτη, το μέσο πολίτη του Παύλου Μελά. Επομένω, δεν μπορεί κάποιο από αυτή την παράταξη παρά να ζητήσει τα μεγαλύτερα. Και το υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε τα καλύτερα. Το προσωπικό σα τύχημα, κύριε Λίλτζη, ποιο είναι, αφού θέλετε να είστε κάποια στιγμή ο Δήμαρχο και να πάρετε τη διοίκηση του Δήμου, πώ θέλετε, θέλετε, να, το, θέλετε να, να, περνάτε και να αισθάνεστε ότι ο κόσμο ζει σε έναν Δήμο που του αξίζει, ε, πώ θέλετε να βγείτε από μια θητεία δική σα που εσεί θα Όχι, έχετε. Θέλω να περνάει ο κόσμο και να αισθάνεται ότι κάτι έγινε από μια διοίκηση. Δεν θέλω να περνάω εγώ. Να. Θέλω ο κόσμος να καταλάβει ότι εμείς δεν βρισκόμαστε εκεί για να πάρουμε το μισθό του, του δημάρχου, ούτε με νοιάζει εμένα προσωπικά και φυσικά και το, το συνεργατό μου ε, η δύναμη που δίνει η εξουσία. Δεν είναι αυτό το, το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι το έργο. Αν μπορούμε να κάνουμε έργο θα ζητήσουμε ξανά την ψήφο. Αν δεν μπορούμε να κάνουμε έργο για τον α ή β λόγο, τότε πραγματικά δεν θα ζητήσουμε την ψήφο και δεν θα είμαστε αιώνια πολιτικά όντα τα οποία θα συμμετάχουν Πώς σε τοπικές σε εκλογές. Πώς σκοπεύετε να κινηθείτε με την έννοια των συνεργατών που λέτε, γιατί ε, φαντάζομαι εσείς είστε γιατρός, ε, μπορεί να γνωρίζετε οικονομικά, μπορεί να γνωρίζετε δεν ξέρω τι, αλλά θα υπάρχουν και τομεί ε, που οπωσδήποτε δεν γνωρίζετε ε, όσα θα έπρεπε. Φυσικά. Είστε από εκείνου που μοιράζουν αρμοδιότητες, εκτιμάτε ότι πρέπει να ακολουθούμε τους ειδικού. Αυτό είναι η βάση μια αναπτυγμένη κοινωνία. Ακολουθούμε πάντα του ειδικού. Και φυσικά ξέρετε ότι ένα δήμαρχο έχει στη διάθεσή του το, έχει το δικαίωμα να προσλάβει ειδικού συνεργάτε, ειδικού συμβούλου, οι οποίοι ο καθένα αξιοποιείται ανάλογα με το, κομμάτι, το, κενό κομμάτι που αισθάνεται ότι έχει ο δήμαρχο ή οι συνεργάτε του, οι εκλεγμένοι. Δηλαδή δεν μπορεί να μιλήσει. Για παράδειγμα, για τι συγκοινωνίε χωρί να έχει ένα συγκοινωνιολόγο, Πώ θα λυθεί αυτό το πράγμα, δεν γίνεται. Mm -hmm. Κατ' επέκταση, δεν μπορεί να πει ότι εγώ θα βάλω έναν ε, γιατρό, για παράδειγμα στα οικονομικά θα ναι. βάλει έναν οικονομολόγο έτσι, να, να ξέρει τι του γίνεται. Ε, ο, ο, πιο σημαντικό τομέα ε, για να ψηφίσει οποιοδήποτε δημότη, τουλάχιστον αυτό που βλέπω από όλε τι δημοσκοπήσει, είναι η καθαριότητα. Δηλαδή, ο δημότη ενδιαφέρεται πρώτα απ' όλα για την καθαριότητα και μετά για το κυκλοφοριακό. Ε, αυτό λένε οι δημοσκοπήσει για το λόγο. Ε, για την καθαριότητα, λοιπόν. Ε, Πώ πιστεύετε, τι διαφορετικό πρέπει να γίνει για να μπορέσει η καθαριότητα να αποδώσει στο Δήμο σα. Πολλά πράγματα πρέπει να γίνουν. Πρώτα απ' όλα, χρειάζεται καμπάνια προ τον κόσμο. Δηλαδή, να είναι συνεργάσιμο ο ίδιο ο κόσμο. Για παράδειγμα, να μην πετάει τι σακούλε έξω από του κάδου. Ένα αυτό. Δεύτερον, χρειάζεται πολύ καλή οργάνωση με εξοπλισμό καινούριο, με μηχανήματα και κυρίω με μηχανήματα τα οποία μπορούν να καθαρίσουν του δρόμου γρήγορα και εύκολα. Να δώσω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή ε, είμαστε στο χειμώνα, μεν. Αλλά το, ε, είναι τόσο ζέστη που είναι σαν φθινόπωρο. Έχουν γεμίσει με φύλλα όλοι η υπόνομη. Αυτά τα φύλλα δεν είναι δυνατόν με το φαράσι και τη σκούπα να μαζευτούν. Μιλάμε για χιλιάδε τετραγωνικά μέτρα. Τετραγωνικά χιλιόμετρα ολόκληρα είναι ο τύπο μα. Αυτά λοιπόν, αν δεν πα να αγοράσει μηχανήματα τα οποία είναι ρούφε βάκουμ, αυτά που ρουφάν, δεν μαζεύονται. Πώ θα το κάνουμε. Με τα ναι. χέρια δεν μα βγαίνουν τα λεφτά. Θα, θα, θα σα πω όλο. κάτι απλό όμω. Για ποιο δήμαρχο ή ποια διοίκηση είναι αυτή που δεν θα ήθελε να δώσει λεφτά, να αγοράσει μηχανήματα και να μην έχει αυτό το πρόβλημα. Γιατί να μην θέλει να, το, να κάνει μια αυτό τέτοια δεν αγορά. Δεν να πώ απαντήσω εγώ. Θα σου το απαντήσω αν, 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 αν γίνω δήμαρχο και δεν το κάνω, τότε θα έχω και την απάντηση. Θέλω ναι, να πω πολλέ φορέ: κάνω αυτή την ερώτηση σε ανθρώπου οι ναι. οποίοι λένε αυτό δεν γίνεται. Γιατί να μην θέλει να το κάνει όμω εγώ ρωτάω γιατί να μην γίνεται. Δηλαδή, πάμε στο εξωτερικό και εσεί έχετε πάει στο εξωτερικό, πάμε και σε άλλου Δήμου εδώ πέρα και βλέπετε ότι η Δήμη είναι καθαρή. Εκεί πώ είναι καθαρή, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ναι. Άρα, αλλά κάτι κάνουμε στραβά εμεί. Δεν μπορεί κάποιοι Δήμοι να είναι καθαροί και κάποιοι να μην είναι καθαροί. Αυτοί που είναι καθαροί τι κάνουν, ε, ας τους αντιγράψουμε. Προφανώς και οι προτεραιότητες για το που δίνονται τα χρήματα είναι ένα θέμα που αφορά στον κάθε δήμαρχο πώς θα αποφασίσει και τι τη διοίκηση, θα δοθούν εκεί, η η, η, καθαριότητα, εκεί. η καθαριότητα είναι από τα ανταποδοτικά. Σημαίνει ότι αυτό που πληρώνει ο πολίτη το παίρνει σε καθαριότητα και σε φωτισμό. Στο δικό μα το Δήμο και φέτο είχαμε πάλι σταθερέ τιμέ. Εμεί ζητάμε κάθε χρόνο να κατεβούν οι τιμέ. Όχι γιατί δεν είναι σε σχέση με του άλλου Δήμου πιο χαμηλά τα ανταποδοτικά τέλη, είναι. Αλλά ξέρετε, όταν λέμε ανταποδοτικά, σημαίνει ότι πληρώνω για να πάρω ένα, μια υπηρεσία. Αν η υπηρεσία για την οποία πληρώνω δεν είναι αυτή που παίρνω, σημαίνει ότι είναι ακριβή. Mm -hmm θα μπορούσες να χαρακτηρίσει μια υπηρεσία ακριβή όταν σου δίνω και μου παίρνεις περισσότερα χρήματα ακριβώς αυτό γίνεται αυτό που εισπράττει ο πολίτης μας δεν ανταποκρίνεται στα χρήματα που πληρώνει. Υπάρχει ισόρροπη ανάπτυξη και γενικότερα έτσι φροντίδα από την πλευρά του Δήμου σε όλε τι περιοχέ του Δήμου σα. Και το Όχι. λέω γιατί όταν είχε γίνει η ενοποίηση και ήταν ο Γινάτη ο Καϊτεζίδης εδώ και μου έλεγε να ειστερούν κάποιε περιοχέ. Τώρα που το ανέλαβα και έγινε έτσι, θα πρέπει. Να, ε, να δώσω το βάρο εκεί, γιατί στο πανόραμα, το ήταν πρώτα δημόσιο παρανοράματο. Αν θυμάστε mm -hmm. πολύ παλιά, γιατί στο πανόραμα είμαστε σε αυτά πιο μπροστά, πρέπει να αναπτυχθούν και άλλε περιοχέ το ίδιο Ο Δήμο μα ε, δεν είναι ένα αστικοποιημένο Δήμος. έχει πολύ μεγάλη περιαστική ζώνη και σε αυτή την περιαστική ζώνη πρέπει να εστιάσουμε, γιατί εκεί υπάρχουν τρομερά μεγάλα προβλήματα. Η περιοχή των μετεώρων. Ε, πονάει η περιοχή, η περιοχή αυτή. Πρέπει πραγματικά να πάρουμε μια κάμερα και να πάμε να σας δείξω κάποιες ε, κατοικίε παράντομες μένα, μεν, αλλά στεγάζουν οικογένειες μέσα. Δεν θα πιστεύετε ότι αυτή η περιοχή βρίσκεται σε μια πόλη σαν τη Θεσσαλονίκη στις παρυφές της. Θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω σαν φαβέλες της Θεσσαλονίκης, αλλά ίσως να υπερβάλλω στον τίτλο, είναι χειρότερο από φαβέλες. Έτυχε να περάσω για να τα δω και πραγματικά αισθάνθηκα ε, πάρα πολύ άσχημα γι' αυτό. Το ίδιο συμβαίνει και στην περιοχή τη Δικόπολη. Δηλαδή υπάρχουν σημεία τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να στρέψουμε την προσοχή μα. Όπου Πόλεις τι πρέπει να γίνει εκεί δηλαδή. Για παράδειγμα, πρέπει για την Δικόπολη, μια και ανέφερα την Νικόπολη επιγόντω τα αντιπλημμυρικά έργα να γίνουν αύριο. Χθε μάλλον, όχι αύριο, γιατί σε κάθε ψηλοβροχή. βροχή πλημμυρίζουν τα υπόγεια, πλημμυρίζουν κατοικίε. Αυτοί δε, οι άνθρωποι δεν είναι οι πολίτε τρίτη κατηγορία. Μάλιστα. Κύριε Λίλτσι, προετοιμάζεστε για μια χρονιά η οποία θα είναι εκλογική χρονιά και για τους Δήμους, Έτσι. Παρότι τώρα έχουμε το νου μας τις εθνικές εκλογές. Στο συνδυασμό είστε έτοιμοι ή υπάρχουν ακόμη κάποια κενά που τα γεμίζετε. Ε, είμαστε έτοιμοι, παρόλο που έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας. Το σιφοδέλιο στο 80% είναι έτοιμο. Απλά ε, περιμένουμε την κατάλληλη στιγμή για να κάνουμε τις ανακοινώσει και βγάλτε μια είδηση τώρα. Ε, προς το τέλος του μήνα θα, κάνουμε, ε, θα κόψουμε την πίτα μας και εκεί θα, γίνει, θα, ανακοινωθεί ο βασικός κορμός του ψηφοδελτίου. Οπότε Ακολουθείτε τον κύριο εκκλημές. Ζέρβα λοιπόν κι εσείς. Α, δεν ξέρω, δεν το έχω μάθει. Ο οποίο Τι... οποίος ανακοίνωσε, ανακοίνωσε, ανακοίνωσε. όλο το. Ναι, 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 ανακοίνωσε. Ε, εμείς προς το τέλος του Γενάρη όμως, με την καινούρια χρονιά, Ωραία. Ε, και, θα και θα έχετε και ένα ρόδι να σπάσετε εκεί για να είναι γουρλίδικο έτσι. Ναι, αν, αν εξαρτώμαστε από το ρόδι θα το κάνουμε. <laughs> αλλά Όχι, αλλά λέμε είναι στι παραδόσει, δεν λέμε. Ναι, δεν ναι λέμε. βέβαια. Αλλά θα είστε προσκεκλημένοι και το κανάλι Αθήλια στη Λεκικά. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Λίλτσε. Σα εύχομαι καλή χρονιά. Ευχαριστώ. Καλή χρονιά σε όλου που μα παρακολουθούν. Είστε καλά. Και εμεί κυρίε και κύριοι θα πάμε διάλειμμα να πω ότι έρχομαστε με τον Χρήστο Τρυπόδη τον γνωστό παραγωγό ηθοποιό, ο καλό μου εαυτό του Τάσο Ιωαννίδη. Θα δώσουμε και προσκλήσει, αλλά δεν είναι για τον Γενάρη, δεν είναι για σήμερα, μην τρελαίνεστε. Λοιπόν, και να πω ότι τώρα ήρθε η ώρα να δώσουμε μελομακάρονα παπασωτηρίου. 2-3-10-8-31-0-62. Ο πέμπτο κερδίζει ή η πεμπτη Έρχονται μελομακάρονα, σούπερ μελομακάρονα από το σούπερ παπασωτηρίου. Εκεί που πηγαίνετε, είτε στην Τρίτση είτε στον, Έβολο Εύωσμο δηλαδή, είτε απέναντι από το Λευκό Πύργο και παίρνετε και του πουλιού το γάλα με όλη τη σημασία τη λέξη, γιατί είναι και αγνό γάλα έτσι κι αλλιώ ότι χρησιμοποιεί τα ε, από υλικά. ο Χρήστο Παπασωτηρίου και η ομάδα του. Μια πολύ ωραία ομάδα και πολύ ωραίοι άνθρωποι όλοι εκεί. Ε, Μελομακάρουνα Παπασωτηρίου, 2310-831-062. Σε λίγο επιστρέφουμε. Θα είμαστε σε λίγο μαζί.